Μετά από μια ακόμα νύχτα βεβαιότητας, μια νέα ημέρα ξημερώνει στην Αθήνα. Και ένα όνομα αρχίζει να κάνει το γύρο του πλανήτη. Λούκας Παπαδήμος. Λούκας Παπαδήμος. Λούκας Παπαδήμος. Λούκας Παπαδήμος. Λούκας Παπαδήμος. Παπαδήμος. Λούκας Παπαδήμος. Τα τελευταία λεπτά μαθαίνουμε από το πρακτορείο Reuters ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουκάς Παπαδήμος, που είναι εκ των φαβορί για την Πρωθυπουργία, παραβρίσκεται στη σύσκεψη των πολιτικών ηγετών. Κορυφαία είδηση στο Al Jazeera γίνεται η επιλογή του ήρεμου πανεπιστημιακού που αναλαμβάνει το πιδάλιο της χαοτικής Ελλάδας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η μετάβαση του υποψήφιου πρωθυπουργού στο προεδρικό μέγαρο θεωρείται από το κανάλι NTV της Γερμανίας σημείο καμπής, καθώς δεν θα δεχόταν να γίνει επικεφαλής σε κυβέρνηση αχυρανθρώπων. Σύμφωνα με το κανάλι Bloomberg, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο άνθρωπος που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, καλείται αυτή τη φορά να διασφαλίσει την παραμονή της χώρας σε αυτήν. Το τουρκικό κανάλι NTV μεταδίδει πως ο πρώην ανώτατος λειτουργός αναλαμβάνει την πιο δύσκολη αποστολή, όχι μόνο να εφαρμόσει το πακέτο προσαρμογής, αλλά και να πείσει τους συμπατριώτες του για την αναγκαιότητά του. Σύμφωνα με το BBC, η Ελλάδα έχει νέο πρωθυπουργό, τον Λουκά Παπαδήμο. Κάλεσε τους Έλληνες να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της χώρας τους. Ενώ το CNN υπογραμμίζει αλλαγή φρουρά στην κορυφή, μετά από ημέρες σαν αποφασιστικότητας η Ελλάδα έχει νέο πρωθυπουργό. Το ερώτημα είναι εάν ο Λουκάς Παπαδήμος μπορεί να επαναφέρει την οικονομία στο σωστό δρόμο. Μιλώντας στην εκπομπή Hard Talk της Βρετανικής τηλεόρασης, η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας λύση διεξόδου. Περιμένουμε μια νέα κυβέρνηση. Ελπίζω ότι σαν αποτέλεσμα των συνομιλιών που διεξάγονται απόψε θα προέλθει μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται τουλάχιστον από τα 2-3 του Κοινοβουλίου, τα δύο μεγάλα κόμματα και ένα μικρότερο, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Δημιουργεί κάποιες ελπίδες και πιστεύω ότι αυτή είναι η διέξοδος. Για να φτάσουμε όμως στην επιλογή Παπαδήμου, χρειάστηκε όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και σύμπας ο κόσμος να περάσει τέταρτη ημέρα βεβαιότητας στις αγορές, αλλά και σε πολλές πρωτεύουσες. Στο Βερολίνο, με την Ακρόπολη, την ελληνική σημαία και ένα θρηματισμένο ευρώ να συνθέτουν το υπόβαθρο της είδησης, το κανάλι NTV μιλούσε για κρίση δίχως τέλος. Στο Παρίσι, η γαλλική τηλεόραση έκανε λόγο για νέα τροπή στο πολιτικό δράμα αναζήτησης του επόμενου Έλληνα πρωθυπουργού. Στην Άγκυρα, το αποχαιρετιστήριο Διάγγελμα Παπανδρέου γινόταν πρώτη είδηση μετά το φωνικό σεισμό. Στην Ουάσιγκτον μιλούσαν για ελληνική αβεβαιότητα, καθώς ο απερχόμενος Έλληνας πρωθυπουργός δεν είχε παραιτηθεί. Στη Μόσχα, το κανάλι Russia Today μετέδιδε. Η βετεράνος της κρίσης Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε αναταραχή, καθώς οι συνομιλίες για κυβέρνηση έχουν μπει στην τέταρτη ημέρα τους. Και ενώ στο κανάλι France 24 έλεγαν με επιφύλαξη ότι το όνομα του νέου πρωθυπουργού της Ελλάδας ίσως γίνει γνωστό στη διάρκεια της ημέρας, σοσιαλιστές και συντηρητικοί ομονοούν στο Λουκά Παπαδήμο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημείωναν επίσης ότι σε 10 ημέρες θα συνέλθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να εγκρίνει ή όχι την εκταμείευση της έκτης δόσης και πως ο κρατικός κορβανάς αδειάζει πλήρως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Να δούμε εδώ πώς αντιδρούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είναι γνωστό, Κομμουνιστικό Κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ δεν μετήχαν στα συμβούλια των πολιτικών αρχηγών, απορρίπτοντας εκ των προτέρων την πρόταση συνεργασίας. Με την προοπτική της ανάκαμψης και της ανάπτυξης, οι πρώτες αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου μετά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Λουκά Παπαδήμο ήταν θετικές. Από αύριο θα πρέπει να ξεκινήσει ο αγώνας για την σωτηρία της οικονομίας. Άλλωστε, αυτός ήταν, θεωρώ, και ο σκοπός της επιλογής του προσώπου του κυρίου Παπαδήμου, ενός τεχνοκράτη ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ευρωπαϊκό περιβάλλον και ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον, από το οποίο αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία, η ελληνική αγορά εξαρτάται πλήρως. Πρόκειται για ένα πρόσωπο με πολύ σοβαρές περγαμηνές σε ό,τι αφορά το τυπικό βιογραφικό του και όπως έγραψε χαρακτηριστικά μεγάλο ειδησογραφικό διεθνές πρακτορείο, είναι ο άνθρωπος που θα διασφαλίσει την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Επιθυμία της ελληνικής πλουτοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε την επιλογή του Λουκά Παπαδήμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πρέπει να υπάρχουν διεκδικήσεις παντού, αιτήματα άμεσα και οξυμένα και ταυτόχρονα βεβαίως να ετοιμάζεται η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση, γιατί όπως είπε και ο κύριος Παπαδήμος, το παν είναι τα δημοσιονομικά. Ξέρετε τι σημαίνει δημοσιονομικά? Σημαίνει στάση πληρωμών προς την παιδεία, την υγεία. Η νέα κυβέρνηση και ο νέος πρωθυπουργός καλούνται να υλοποιήσουν μια πολιτική που δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Και ως εκ τούτου καταλληλότερος να αναλάβει αυτό το έργο είναι κάποιος που δεν έχει εκλεγεί και δεν έχει λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό.
Η εξέλιξη αυτή όμως αποτελεί ομή αλλίωση της λαϊκής κυριαρχίας. Την πρόθεση στήριξης της νέας κυβέρνησης εξέφρασε η Δημοκρατική Συμμαχία. Η Δημοκρατική Συμμαχία θα στηρίξει την κυβέρνηση στη Βουλή. Θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει όποτε και όπως χρειάζεται και εύχεται να βάλει τις βάσεις της εξόδου από τα σημερινά αδιέξοδα. Ελπίζουμε τα πολιτικά κόμματα που θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση να κάνουν το ίδιο. Την επιλογή του Λουκά Παπαδήμου χαιρέτησε και ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Γρηγόρης Ψαριανός, δηλώνοντας πως είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αποτελεί εγγύηση. Η δράση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της προσπάθειας ανάδειξης πρωθυπουργού ευρείας αποδοχής. Στον κύριο Παπαδήμο η δράση εύχεται καλή επιτυχία και καλή τύχη. Μετά από τόσες μέρες, αφού καταπατήθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί και το Σύνταγμα, κατάφεραν τελικά Πασό και Νέα Δημοκρατία με τη συνδρομή του κυρίου Καρατζαφέρη να επιλέξουν κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει την εντολή του ελληνικού λαού. Εν αναμονή των προγραμματικών δηλώσεων του κυρίου Παπαδήμου βρίσκονται οι οικολόγοι πράσινοι, προτρέποντας τη νέα κυβέρνηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις επίγουσες υποθέσεις.